Στη μεθόνη της Μεσσηνίας πραγματοποιείται την Τετάρτη η πανελλαδική παρουσίαση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού του Λευκόματος Ελλάδα ταξιδεύοντας στα κάστρα της. Η πανελλαδική, πρώτη πανελλαδική παρουσίαση αυτής της ηλεκτικής έκδοσης του ΕΟΤ ε, τα κάστρα της Ελλάδας, μια ε, φοβερή έκδοση που μας ταξιδεύει μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Είναι μια συνδιοργάνωση του ΕΟΤ με την περιφέρεια Πελοποννήσου και φιλοξενούμαστε εκεί στο εμβληματικό, δίπλα ακριβώ στο εμβληματικό ενετικό ο κάστρο τη Μεθόνη, το οποίο είναι και στο εξώφυλλο του Λευκόματο. Η παρουσίαση, η οποία συνδιοργανώνεται από τον ΕΟΤ και την περιφέρεια Πελοποννήσου με την υποστήριξη του Δήμου Πύλου Νέστορο, θα πραγματοποιηθεί στο πολιτιστικό κέντρο τη Μεθόνη. Αλλά τόσα πολλά κάστρα μέσα σε αυτό το λευκόμα που προβάλλονται είναι όλο ο πολιτισμό τη Ελλάδα, ο οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πολιτισμό είναι ο βασικό βραχίωνα για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Το νέο έντυπο προωθητικό υλικό του ΕΟΤ, όπω σημειώνει ο οργανισμό στη σχετική ανακοίνωσή του, είναι πολυσέλιδο, πολυτελέ και δίγλωσο λευκόμα που αναδεικνύει εμβληματικά το πόσμα τη χώρα, όπω είναι τα κάστρα τη Ελλάδα. Σε αυτό που λέτε, ότι στο πλαίσιο του Διεθνού Συνεδρίου όλων των bloggers που παράγουν ταξιδιωτικό περιεχόμενο και το οποίο θα φιλοξενηθεί σε ένα μήνα από τώρα στην Πελοπόννησο, να ξέρετε το, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα ταξίδια εξοικείωση που έχουν σχεδιαστεί προ όλου του τουριστικού προορισμού τη Πελοποννήσου, δεν είναι άλλο παρά η αρχαιολογική μα χώρη. Η Ελλάδα είναι μία από τι λίγε χώρε στον κόσμο με τόσα πολλά κάστρα και φρούρια, τα οποία αποτελούν ισχυρό πόλο έλξη τουριστών αλλά και αναφορά στι ξεναγήσει των επισκεπτών από το εξωτερικό. Η ύλη του Λευκόματο καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα με εντυπωσιακέ φωτογραφίε και ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία.